Λέω λοιπόν, μου θυμίζετε όμως την άλλη προσέγγιση του αντιπροέδρου του κομμάτου σας, που λέει να μην υπογράψει και να πάει σε εκλογές. Εγώ αυτό λέω είναι... να μην υπογράψει τίποτα, να μην του αντισταθεί. Ακούστε εδώ. Έχει ένα ύφος το οποίο είναι και ένα ύφος που έχει τα ωραία χαρακτηριστικά του και καμιά φορά δεν μπορεί κανένας από το ύφος του αντιπροέδρου να βγάλει συμπεράσματα για την ουσία των θέσεών του. Α, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτό βέβαια. Βέβαια τώρα, μα είναι δυνατόν να λέει κάποιος να μην υπογράψει η κυβέρνηση. Το επανέλαβε. Το επανέλαβε στον κύριο Χατζηνικολάου. Όχι, κρατάω. Εγώ θεωρώ ότι το νόημα που βγαίνει από τα λόγια, γιατί τώρα μεταφράζουμε έναν άνθρωπο, εμπνεύουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν... Αλλά εντάξει, επειδή εγώ τον εκτιμά πάρα πολύ και τον παρακολουθώ βέβαια, είμαι βέβαιος ότι αυτό που λέει το εξής, ότι μεταξύ των δύο κακών, δηλαδή ποιο, του να μένει και να σέρνεται μια διαδικασία υποτίθεται συμβιβασμού που έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2016. Έχει κοστίσει μέτρα αυτά τα 2,5 ή τα 3 ή τα 4 δις που τελικά βλέπετε πόσο ωραία πλασάρονται. Πάμε τώρα για συμβιβασμό. Ο κύριος Τσακαλώτος, προσέξτε, ο κύριος Τσακαλώτος μέχρι πριν από ένα μήνα, μέχρι πριν από 2 μήνες έλεγε ότι μέτρα δεν θα πάρουμε. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε στη Βουλή. Άρα εξισδιαφωνείτε. Έχετε μεταξύ σας διαφορές. Με ποιον? Με τον αντιπρόεδρο. Γιατί? Καλά, εκτός από όλα τα άλλα, λέω κυρίως σε αυτό που λέτε. Σας είπα εγώ ότι θέλω εκλογές. Σας είπα εγώ ότι θέλω εκλογές. Εκλογές θέλουν να απαλλαγεί ο τόπος από μια αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει να πάρουμε μέτρα. Πάμε να κουβεντιάσουμε κάτι τέτοιο. Ενώ εσείς λέτε τα έχει πάρει ήδη. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Δεν διαφωνώ εγώ. Αν μου επιτρέπετε. Είναι ιδιαίτερα θλιβερό για το πολιτικό μας σύστημα το να καλείται ένα σύνολο, ένα σύστημα να ερμηνεύσει μια σαφή δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι καλά, δεν είναι. Εντάξει, τώρα αν ήθελα να κουβεντιάσουμε για τη δήλωση του Γεωργιάδη, έπρεπε να μου το πείτε. Εγώ ήρθα εδώ για να κουβεντιάσω για τις δικές σας θέματα που έχουν σχέση με αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Ήθελα να δω αν υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Καμία δεν υπάρχει. Με λίγα λόγια, αν υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, και γνωρίζω, τα υπόγραψε όλα ή δεν τα υπογράφει και πάει για εκλογές. Ότι αυτή τη στιγμή όλος ο ελληνικός λαός περιμένει να δει πού θα καταλήξει ένα δράμα το οποίο η κυβέρνηση το παίζει βασικά σε ένα ρόλο, στο ρόλο του προσώπου του Πρωθυπουργού. Προσπαθούμε να δούμε τι θέλει να κάνει.